Έξω από το Υπουργείο Υγείας συγκεντρώθηκαν το πρωί 49 διασώστες πληρώματος ασθενοφόρων, οι οποίοι πρόσφατα ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και ανέμεναν να εργοδοτηθούν στο δημόσιο τομέα, κρατώντας πανό και πλακάτ διαμαρτυρίας. Όπως καταγγέλουν, το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του 2013 το απαραίτητο κονδύλι για την πρόσληψή τους, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν τι μέλη γενέστε. Αφήσαμε τις δουλειές μας, πολλοί από εμάς αφήσαμε τις οικογένειες μας, μετακομίσαμε στη Λευκοσία, πληρώσαμε αρκετά λεφτά για να εξασφαλίσουμε και τις άδειες μας και κάποια άλλα εξειδικευμένα προγράμματα. Και τώρα που ήρθε η ώρα για να μας εργοδοτήσουν, φαίνεται ότι τραβάνε πίσω. Από πηγές που έχουμε γνωρίζουμε ότι, ή εμάθαμε τουλάχιστον, ότι δεν μας έχουν συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του 2013. Είναι κρίμα, διότι αυτός ο θεσμός έχει αρχίσει και έχει τελειώσει συνάμα. Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν στελέχωση των 4 νέων σταθμών ασθενοφόρων που προγραμματίζεται να λειτουργήσουν σύντομα σε Ορόκλινη, Κλήρου, Πέγια, Κέλεμεσό με διασώστες. Αντιπροσωπεία μετέφερε τα αιτήματα στην Υπουργό Υγείας Αντρούλα Γρότου, η οποία διαβεβαίωσε ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς της και παρέπεμψε στην τελική απόφαση που θα λάβει το Υπουργείο Οικονομικών. Θέλουμε αυτό που μας ανοίγει, αυτό που εκπαιδευτήκαμε να κάνουμε. Οι διασώστες πληρώματος ασθενοφόρων προειδοποιούν ότι, εάν δεν εξευρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, θα επανέλθουν με δυναμικότερες κινητοποιήσεις.